Με κοινή υπουργική αποφασή θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ίσων σημασίας σε εινοποίηση με σταφύλια της Αττικής, της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας, καθώς και σε επιτραπέζια σταφύλια της Κορινθίας. Η κοινή υπουργική απόφαση που μας εντάσσει και τους Ροδίτες της Ηλίας στην αποζημίωση de minimis. Καλή είδηση για τον νομό Ηλίας και κυρίως για τους συνοπαραγωγούς μας, για τους ανθρώπους που καλλιεργούσαν την ποικιλία Ροδίτη, εντάχθηκαν στην αποζημίωση μέσα από τα de minimis. Ήταν ένα δίκαιο αίτημα το οποίο είχαμε κάνει γνωστό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και 2 έτη με τεκμηριώσεις συνολικά και από τον νομό Αχαΐας αλλά και από τον νομό Ηλίας. Είδαμε πριν μερικούς μήνες ότι θα ενταζόταν μόνο η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και αμέσως ως περιφέρεια και εγώ από τη δική μου την πλευρά στείλαμε τις σχετικές επιστολές όπου ζητήσαμε να αποζημιωθεί και ο Ροβίτης της Ηλίας, διότι είναι ίδια καλλιέργεια, είναι κατά επέκταση της Αχαΐας, γίνεται και αυτή η καλλιέργεια στο νομό Ηλίας. Αναλυτικότερα σε εκεί που δημοσιεύτηκε μέσω ΦΕΚ, οι γεωργοί που διαθέτουν αγροτεμάχια με καλλιέργεια βελόνα της εινοποιήσιμης ποικιλίας Ροδίτης στις περιφερειακές ενότητες Ηλίας και Αχαΐας αλλά και στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022, διαθέτουν αμπέλια σε ορίμανση άνω των 3 ετών και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας, θα εισπράξουν τα ποσά χωρισμένα σε 3 κατηγορίες. Οι δικαιούχοι των περιφερειακών ενότητων Αχαΐας και Ηλίας θα λάβουν το ποσό των 90 ευρώ ένα στρέμμα, ενώ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 130 ένα στρέμμα. Περίπου 2.000 στρέμματα υπολογίζεται ότι θα αποζημιωθούν στην περιοχή του νομού Ηλίας και στο εντάξει περίπου στα 85 ευρώ αναστρέμα. Τα χρήματα αυτά δεν είναι πολλά και δεν επαρκούν για την μεγάλη ζημιά που είχε γίνει, γιατί η ζημιά στο Ροβίτη έγινε και για τα 2 έτη, και στο έτος του 2021 και στο έτος του 2022. Όμως είναι μια καλή αρχή. Κάτι θετικό, φυσικά τα χρήματα που θα δοθούν δεν επαρκούν για τη ζημιά που έχει γίνει. Πιστεύουμε στο καλύτερο στη συνέχεια. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για το έτος 2022, από την 1η Ιανουαρίου του 2022 έως και τις 13 Μαρτίου του 2023, λαμβάνουν το 100% του ύψους της ενίσχυσης, ενώ οι υπόλοιποι δικαιούχοι λαμβάνουν το 50% του ύψους κατά περίπτωση. Από εκεί πέρα προχωράμε και στη διεκδίκηση να έρθουν το γρηγορότερο τα χρήματα αυτά, δηλαδή να ανοιχτεί αυτή η πλατφόρμα ώστε να μέσα από τις πύλες του ΟΣΒΕ για να δοθούν τα χρήματα το γρηγορότερο και ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να πληρωθεί και η έξτρα ενίσχυση πάλι μέσα από τη διαδικασία των de minimis για την κορυφιακή σταφίδα.